εμείς βρήκαμε μία γιατροδικαστή, την πήραμε τηλέφωνο να συμμετέχει. Και από εκεί και μετά ζούμε το δράμα μας. Ξέραμε ότι εκεί πήγαινε τακτικά. Είχε πελάτες και γνωστούς από παλιά. Και ξέραμε όμως ότι του χρωστούσαν και χρήματα. Βέβαια τους απόφευγε τελευταία. Εκεί πάνω που βρέθηκε, εγώ κατάλαβα αμέσως τι συμβαίνει. Του κάνανε ένεση μορφήνη σε μεγάλη δόση και αυτό τον αποτελείωσε. Επειδή ήξερα ότι ο γιος μου δεν ασχολείται με ουσίες και με τέτοια, ότι κάτι του κάνανε. Υπηρέτησα αρκετά χρόνια στην υπηρεσία, 32 χρόνια στην υπηρεσία και έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Υπολογίζω μήπως το τσουμπώσανε με καμιά, με τίποτε βραγμένο πανί, με αμμονία ξέρω εγώ, και του κάνανε και την ένεση. Γιατί εκεί που τον βρήκανε δεν υπήρχε ούτε σύριγγα ούτε τίποτα. Τον πετάξαν εκεί σαν το τελευταίο σκουπίδι. Μάθαμε εκ των υστέρων ότι υπήρξαν 3-4 τηλεφωνήματα. Ξέρουμε από ποιους είναι. Υπάρχει ένας μάρτυρας που καθόταν δίπλα με το παιδί μας σε ένα καφενείο και άκουσε αυτά τα τηλεφωνία. Επέμεναν αυτοί να πάει σπίτι τους και αυτό έλεγε πίνω μπύρα τώρα. Θα έρθω αργότερα έλεγε. Στο τέλος είπε θα πάρω ταξί και θα έρθω. Και πήγε. Είναι πελάτες. Εγώ βρήκα και τα τηλεφωνά τους, τους κωδικούς τους, τα χαρτιά τους κάτω. Σαρμένα παπούτσια, καινούργια παπούτσια. Και βρεθήκαν τα παπούτσια του μπροστά οι μύτες σαρμένες, οι μύτες. Αυτό σημαίνει ότι σβαρνίστηκε, μπρούμητα, τον σβάρνισε κάποιος. Τον τραβούσε. Ναι. Τον έσερνε. Ναι. Τι πιστεύετε ότι έγινε? Έχουμε βρει μάρτυρα που λέει για τα 3-4 τηλέφωνα. Και καθόταν σε ένα καφενεδάκι άλλο. Πήγε ο γιος και είπε στον πατέρα, πατέρα άλλο να πάμε σπίτι. Τα έχω όλα έτοιμα. Μήπως τους πρόσβαλε και τους ζήτησε τα λεφτά μπροστά σε κόσμο. Μήπως τους πίεζε. Ότι κάτι έγινε εκεί. Μας είπαν ότι τα αφήσανε ζωντανό εκεί πέρα. Αβοήθητο τελείως. Και το βρήκε ένας παπάς 5,5 ώρα το. Το νομίζω ακράδαντα για τα λεφτά ότι είπε κάτι.
ή είδε κάτι.